Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστέριου, όπου για την 15η αγωνιστική της Evolution League οι λεγάμενοι θα αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Λεγάμενοι από τη μία με 9 νίκες και 5 ήττες, κοντά στους San Antonio Spurs, οι οποίοι μετρούν 6 νίκες και 8 ήττες. Μπαλά κατέληξε κατευθείαν εκτός από την κακή πάσα του Δημουλιά. Νομίζω πρέπει να μπερδεύτηκε με τον ρεφερί. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες με τις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες. Από τη μία για τους λεγάμενους έχουμε Αγαλόπουλο, Δημουλιά, Καμαριωτάκη, Χαρζονάκη και Σιγαλά. Ενώ για τους Σμερφς ξεκινούν Μανδρώνης, Εμμανουήλ Μουτσιόπουλος, Νινιός Νίκος, Σταύρου και Καλαϊτζογλου. Θα γίνει το κλέψιμο. Σιγαλάς παίρνει την μπάλα στα χέρια του για να κατεβάσει. Ο Μαριωτάκης γυρίζει το σκοράριο όμως, βγαίνει άμυνα. Καλαϊτζόγλου στέκεται για 3, θα πάρει ένα γρήγορο σουτ και τώρα θα ανοίξει το σκορ. Σιγαλάς. Πήρε ο Δημουλιάς, εκτέλεσε και ευστόχησε, ανοίγοντας έτσι το σκορ για το 3-0. Πρώτο στόχο σου πίσω από τα 6.75 για τους σημερινούς γηπεδούχους. Πήρε ο Σταυρού. Καλά πήγε στον Μανδρώνη. Θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Ο Μαριωτάκης βρήκε ωραία επάσα. Τώρα με συγχωρείτε, είναι ο Καμαριωτάκης, την ασίστ την έδωσε ο Καρτσονάκης. 5-0, τώρα το σκορ. Βάλε στο πλάι, αναφέρει ο Μανδρώνης. Έγινε το λάθος ωστόσο στην συνέχεια και έτσι κατοχή περνάει στους λεγάμενους. Κρατάει ο Δημουλιάς, αφήνει στον Σιγάλα. Κάνει το σκριν, την αξιλή πάσα με στόχο τον Καμαριωτάκη, τον βρήκε εξαιρετικά, το έχασε εκείνος. Κατεβάζει ο Καλαϊτζόγλου. Μπαλά φτάνει στον Σταύρου. Καλαϊτζόγλου με το δεξί βρίσκει στόχο για το 5-2, αυτό είναι και το πρώτο καλάθι που βρίσκουν οι San Antonio Spurs στο μάτς. Σιγαλάς πάει μόνος του στην προσπάθεια, δεν καταφέρει να κερδίσει κάτι. Καθαρίζει άμυνα των φιλοξενούμενων και κατεβάζει ο Καλαϊτζόγλου. Ωραία τεμπλά πίσω από την πλάτη και αφήνει έξω. Τέλεση για 3, εύστοχο το σούτ, ισοφαρίζει τώρα ο Σταυρού σε 5-5. Σταύρου, Σιγάλας, με συγχωρείτε. Ανέβη εκεί ο Μουτσιόπουλος, έδεξε εκτός την μπάλα. Τα 8 δευτερόλεπτα το ρολόι τώρα για τους λεγάμενους. Ο Καμαριωτάκης αφήνει στον Αγαλόπουλο προσπίση από εκείνον, πέρασε. Κάνε ένα ψηλό τελείωμα, αλλά και ο Καμαριωτάκης στην συνέχεια για να διορθώσει την κατάσταση. Το 7-5. Κάτι για πάσα του Καλαϊτζόγλου. Την απέναντι νομίζω θα μπορούσε ο Μουτσιόπουλος να γίνει αποδέκτης, καθώς βρισκόταν σε άλλη θέση. Τρίποδο τώρα άστοχο από τον Καρτσονάκη. Με νεόν ωστόσο οι λεγάμενοι, Αγαλόπουλος θα πάρει και αυτό στην προσπάθεια. Ίδια η κατάληξη. Καλαϊτζόγλου. Ζητάει ο Σταύρου για να εκτελέσει. Μπαίνει το καλάθι, υπάρχει όμως και βγαίνει νικητής ο Νινιός.
Δίποντο τώρα εύστοχο από τον Μανδρώνη. Τα όλα. Σιγαλάς οργανώνει. Παίζει με τον Γαμαριωτάκη και αυτός με τη σειρά του. Τον Δημουλιά. Βάζει μπαλά και πάλι στον Γαμαριωτάκη. Καλά έτσι όπου θα κλέψει. Άλλο βλέπω ότι κάνει το φάουλ. Την ώρα που έφευγε στον εχνιδιάσμο απέχει στον Σμέρς. Είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ για τους λεγάμενους. Τσιόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις συμπαλά στο σίδερο. Στα χέρια του Μανδρώνη στην συνέχεια. Καλά η Τζόγλου για δύο. Αστοχή και αυτός. Παραμένει το 7-7. Έχει βρει με το πόδι την μπάλα καλά η Τζόγλου. Σιγάλας παίρνει στον Δημουλιά. Γυρίζει ο Καμαριωτάκης, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάσα πίσω από την πλάτη του Καλαϊτζόγλου. Θα καταλήξει. Θα φτιάξει στις κερκίδες η μπάλα. Λάθος λοιπόν για τους Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Σιγάλες θα επαναφέρει. Τσονάκης. Χαμηλή η πάσα του. Πρέπει να έχει βρει και παίχτη στον Σμέρφς. Κατοχή. Έτσι παραμένει στους λεγαμένους. Κύριο Σιγάλας. Σε δίπλα του. Τσονάκης αστοχή για τρεις. Καλαϊτζόγλου. Κατεβάζει. Σκαστή πάσα για τον Νινιό. Καλαϊτζόγλου για τρεις. Αστοχό και αυτό το σουτ. Παραμένει το 7-7 στο σκορ. Σιγαλάς. Είναι ωραία σαν Αγαλόπουλο. Κλείστηκε καλά αυτός και αφήσει έξω. Εξαιρετική πάσα για τον Αγαλόπουλο από τον Καρτσονάκη. Θα πάρει ο ίδιος και θα εκτελέσει από τη γωνία. Δεν παίρνει το καλάθι, αλλά έχουμε θετικό rebound για τους λεγάμενους. Σιγάλας θα το προσπαθήσει και αυτός, αλλά ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Αλλά η Τζόγλου βλέπει την κίνηση του Νινιού, ο οποίος θα πάρει ξανά. Τρίποντο άστοχο από τον ίδιο. Άλλο που αφήνει την μάνα να καταλήξει εκτός. Και θα δούμε και νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς. Από τη μία για τους λεγάμενους έχουμε Βρετάκο και Στατζό στο μάτς. Από την άλλη έχουμε Ελευθέριο Μουτσιόπουλο και Ρούσο στην πεντάδα των Σαν Αντώνιο Σμέρφς. Σιγάλας. Χθες τον Βρετάκο πήρε το πρώτο του σούτ εκείνος. Είναι η άστοχα. Στάντζος ανανέωσε, δέχτηκε και το φάουλ στην συνέχεια. Τον Καλαϊτζόγλου αν δεν κάνω λάθος. Σιγάλας έφτασε κοντά. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Ίδιος θα πάρει όμως και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Για το 9-7 επέμεινε και δικαιώθηκε ο Σιγάλας. Τέλεση για τρίτη τον Καλαϊτζόγλου, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Έγινε όμως το λάθος στην συνέχεια, θα το εκμεταλλευτεί και θα ισοφαρίσει σε 9-9. Σάντζος. Ο Τάκος προσποιείται. Είναι και πάλι στο Στατζό. Ζητά κίνηση του Σιγάλα για να πάρει τώρα ο Καμαριωτάκης. Θα γυρίσει με το δεξί. Θα μπει εντός καλαθιού η μπάλα. 2 και 35 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
Αλλά η Τζόγκλη διέσχισε όλο το γήπεδο, τα χάλεσε όμως την πάσα στο φινάλε. Ρετάκος. Ζητάει απέναντι στους Γάλλες, αυτόν θα πάει μπαλά. Σικαλάς, αφήνει στον Βρετάκο και πάλι θα το επιχειρήσει το σούτ εκείνος. 0-2 για τον Βρετάκο μέχρι στιγμής. Και στη συνέχεια θα γίνει για το λάθος από τον Καμαριωτάκη. Αλλά η Τζόγλου κατεβάζει. Αλλά έφτασε απέναντι στον Νινιό. Το δεξί προλαβαίνει δύο αντιπάλους. Δεν θα φέρει τους πόντους όμως για την ομάδα του και δεν αλλάζει το 9-9. Βρετάκος θα το πάρει ξανά. Για τρίτο άστοχο από τον ίδιο, από κοντά τώρα θα πάει, θα το χάσει και αυτό. Επιμένει ο ίδιος και κερδίζει τελικά το φάουλ για να πάει στην γραμμή των βολών και να βρει από εκεί τους πρώτους του πόντους ο Βρετάκος. Μποχωρίδης περάσει το μάτι για τους Μέρτς. Ενώ επιστρέφει ο Καρτσονάκης για τους λεγάμενους, παίρνει τη θέση του Καμαριωτάκη. Μέσα η πρώτη βολή από τον Βρετάκο, 19. Και ο Αλέξης επίσης στο μάτς για τους Άσπρους. Βασικά Άσπρους για τους φιλοξενούμενους, γιατί έχουν παρόμοια χρώματα και οι δύο ομάδες. 19 χρησιμοποιεί το μεταξύ από την δεύτερη εύστοχη βολή του Βρετάκου. Στο σύμβιο οι λεγάμενοι. Πάμε από το τρίπο του Μουσκόπουλου. Ανανεώνει όμως το χρόνο ο Νινιός. Σταύρου με συγχωρείτε. Θα εκτελέσει κιόλας ο ίδιος για το 11-11. Κατσονάκης. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σε κοντά ο Δημουλιάς κέρδισε το φάουλ. Είναι η σειρά τώρα να πάει στις βολές. Έξω η πρώτη. Δεν αλλάζει το 11-11. Κάνει και την δεύτερη. Παραμένει αμετάβλητο το σκορ. Μουτσιόπουλος. Ο Ελευθέριος Μουτσιόπουλος. Θα χάσει, Σιγκάλας. Θα έκλεψε και έβγαλε τώρα μπροστά την ομάδα του, αφήνει στον Στάτζο. Οργανωμένη επίσης τώρα η λεγάμενη. Θα το πάρει τελικά ο Στάτζος μετά από αρκετή σκέψη. Και γιατί να μην το πάρει, αυτό το βάλει κιόλας. 14-11. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Αλέξης, πριν στον Μποχωρίδη. Πάλι Αλέξης. Τιόπουλος. Είναι απέναντι στον Ρούσο. 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί ο Σταύρου, μπάλα στο σίδερο. Προλαβαίνει ο Δημιλιάς. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους λεγάμενους. Θα γίνει το φάλο τον Μποχωρίδη. Είναι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Σμέρς. Πήρε ο Καρτσονάκης, εκτέλεσε κιόλας στη λήξη του χρόνου. Προλαβαίνει το ρολόι ο Δημουλιάς, μετράει κανονικότατα το καλάθι. Και έτσι η πρώτη περίοδος τελειώνει με το 16-11. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο 16-11 βρισκόμαστε, στο σύν 5 οι λεγάμενοι. Ο Μουτσιόπουλος από το πλάι. Δεν θα βρει στόχο. Σάντζος. Φίμι στον Σιγκάλα. Στην αδύνατη πλευρά. Θα ευστοχίσει ο Καρτσονάκης για 3. 19-11 τώρα. 2. Ήταν τελικά το σουτ. 18-11. Θα σαγωρώ σουτ από τον Μανδρόνη.
Πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Στάντζος τώρα κατεβάζει. Και την άλλη πλευρά τώρα θα εκτελέσει ο Καρτσονάκης. Μέσα και αυτό το σουτ. Και πάλι πάντα Γιώγος. 20-11. Ανδρώνης ζυγίζει το σουτ, το παίρνει. Με το βάζει, Βρετάκος μαζεύει το rebound. Σιγαλάς. Σιγαλάς κρατάει, οργανώνει. Αν οι δύο ψηλά του δώσουν επιλογές για screen. Με μόνος του επέλεξε την πάσα για τον Στάντζο. Στα 4 δευτερόλεπτα τώρα έχει αργήσει κάπως η επίθεση των λεγάμενων, οι οποίοι δεν θα βρουν κάτι καλό. Αυτός ήταν η υποπίεση του Στάντζου. Δεν είχε καλές προϋποθέσεις. Μανδρώνης κρατάει, αφήνει τώρα απέναντι στον Μουτσιόπουλο. Γιατί αυτός θα βάλει λίγο περισσότερη δύναμη. Και θα λύγει εκτός η μπάλα όμως. Στάντζος. Χωρίς καλά θα παραμένει στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Επιμέρους 4-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Στάντζος κρατάει. Καρτσονάκης για τρεις αυτή τη φορά το σουτ και θα μπει και αυτό. Ξεκινάει καυτά ο Καρτσονάκης στην δεύτερη περίοδο. Τρία καλάθια έχουμε δει μέχρι στιγμής και τα τρία από τον ίδιο. Αλέξης Μανδρώνης θα το επιχειρήσει ξανά. Αλέξης μαζεύει και πάλι Μανδρώνης. Τα δεξιά κατεβάζει στο χέρι του ο Στάντζος και κάνει το φόλ στον αντιπαλό του, στέλνοντας τον έτσι στην γραμμή των βολών, ενώ ο Σταύρου επιστρέφει για τους Spurs. Μέσα η πρώτη βολή, 23-12. Κάνει την δεύτερη ο Μανδρώνης, μαζεύει ο Καμαριωτάκης. Στάντζος. Βγαίνει και παίρνει ο Καρτσονάκης, θα εκτελέσει ξανά, τι κάνει ο άνθρωπος. 26-12. Αλέξης τον Μανδρώνη. Πάλι Αλέξης από το ύψος βολής, θα πασάρει τελικά. Ο Σιόπλος από το πλάι έχει το χείρ για το 26-14. Σιγάλας. Μετάκος αφήνει στον Καμαριωτάκη. Φαουλ από τον Αλέξη. Και έχουμε βόλες τώρα για τους λεγαμένους και για τον Καμαριωτάκη συγκεκριμένα. Ευστοχή στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 28-14 στο σύν 14 η διαφορά. Σταύρου και τον Αλέξη. Μανουήλ Μουτσιόπουλος. Αστοχή, Καμαριωτάκης παίρνει το rebound και αφήνει στον Στάντζο. Κοιτάει ο Καρτσονάκης, ο οποίος θα επιχείρησε ακόμα ένα σούτ. Αυτή τη φορά θα το χάσει, είναι είδηση. Στάντζος. Ρετάκος αστοχή, μαζεύει ο Καρτσονάκης. Πάει στην γωνία, ζητάει απέναντι ο Στάντζος, του πέρασε την πάσα και φτώχησε αυτός για τρεις. Ακόμα μια φορά που ευστοχούν πίσω από τα 6.75 οι λεγάμενοι και ξεφεύγουν στο 31-14 τώρα, αναγκάζοντας τους αντιπάλους να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση με 5.50 να πούμε ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Και λέγαμε το καταφέρα ξεφύγουν στο 31-14 τώρα. Κοντάς να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Καλά η Τζόγλου βρήκε την τρύπα για την πάση στο Μαδρόνι. Στο έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του, όμως παραμένει μπροστά οι Smurfs. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, θα τα καταφέρει ο Σταύρου και θα φέρει το καλά τώρα για το 31-16. Σικάλας. Ο Μαργιωτάκης πάει κοντά του, δώσει επιλογή για σκριν. Πάσα απέναντι για τον Βρετάκο. Σηκώνεται για 3 και φτωχή. 34-16. Δεκάμενοι συνεχίζουν την καλή δουλειά πίσω από 6-75. Και πάνε τώρα την διαφορά στο συν 18. Αλέξης. Καλά η Τζόγλου στη γωνία. Με 7 δευτερόλεπτα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Από κοντά δεν μπορεί ο Μουσιόπουλος να βρει στόχο. Καρτονάκης. Εξαιρετική πάσα για τον Βρετάκο. Πίνει στον Σιγάλα αυτός και πάλι Βρετάκος. Το πλάι ευστοχή. Τι ωραία που ξεδιπλώθηκε εδώ η επίθεση των λεγάμενων. Οι οποίοι θα πάρει στο συν 20 τώρα. Στρογγυλά, στρογγυλά. Δεν μειώνει ο Σταύρου. Θα ρίξει το rebound τη λεγάμενη, αλλά θα γίνει το λάθος συνέχεια από τον Καμαριωτάκη. Καλά η Τζόγλου αστοχή στο τρίποντο. Αλέξης μαζεύει ξανά. Σιόπουλος από κοντά, μια δύσκολη προσπάθεια η οποία θα καταλήξει σε καλάθι για το 36-18. Σιγαλάς. Βρετάκος. Δεν μπαίνει το καλάθι. Τζόγλου. Αλέξης του δίνει και πάλι. Τσιόπουλος για 2. Είναι άστοχο το σουτ. Σιγάλας. Περνάει από τον Σταύρου. Βγαίνει ο Τσιόπουλος μπροστά του. Το σταματάει με φάουλ. Ενώ ο Στάντζος και Δημουλιάς επιστρέφουν στο μάτς για τους λεγάμενους. Όπως στο μάτς περνάει και ο Νίνιος τώρα για τους Smurfs. Κατσονάκης, πέρασε, έφτασε κοντά, δεν τελείωσε την φάση με επιτυχία. Μαζεύει όμως και πάλι ο ίδιος. Μια δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Κάτι μου λέει πως θα πάρει το τρίποντο, αυτό θα κάνει και θα το βάλει κιόλας. 39-18 από ακόμα ένα εύστοχο τρίποντο του Κατσονάκη στο μάτς. Ίσως κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι στιγμής για τους λεγάμενους και έχει συμβάλει πάρα πολύ ώστε να φτάσουν στο 39-18 στο οποίο βρίσκονται τώρα οι γηπεδούχοι. Αμαριωτάκης. Δεν βρήκε τον Αγαλόπουλο. Θα ήταν πολύ ωραία εσείς θα περνάγε. Καθώς εκεί θα ήταν ολομόναχος ο Αγαλόπουλος, δεν βγήκε όμως συνεργασία τελικά. 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Σταύρου, βλέπει τις επιλογές. Μαδρόνης αφήνει τον Καλαϊτζόγλου. Αυτός θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει κιόλας. 39-21. Πήρε ο Σταντζός. Ο Μαριωτάκης δίνει τη μάχη του, θα βγει ο νικητής για το 41-21. Και πάλι στο γυλαίο του γυλαίου στο συν 20 η διαφορά. Μαδρώνης. Θα μειώσει, μαζεύει ο Αγαλόπουλος. Θα τους κατεβάζει. Ο Αγαλόπουλος αφήνει δίπλα του. Ο Μαριωτάκης θα επιχειρήσει και αυτό σε ένα τρίποντο. Δεν είναι καλό το σουτ όμως.
και στη συνέχεια θα γίνει το φάουλ από τον Δημουλιά. Μαδρώνης. Και ο Καλαϊτζόγλου, ο οποίος έκανε την κίνηση, εκτέλεσε κιόλας από το τρίποντο, θα το βάλει για το 41-24. Στάντζος. Μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ο Γαλόπουλος έφυσε και πάλι στο Στάντζο. Θα σηκωθεί αυτός για τρεις, είναι άστοχο. Το σουτ, το ίδιο θα μαζέψει, ξανά εκτέλεσε, αλλά είναι παρόμοια προσπάθεια του όπως και νωρίτερα. 42 δευτερόλεπτα τώρα. Καλετζόγλου. Μαδρώνης, κάνει τις τρίπλες, παίρνει και το σκριν. Στο δεξί. Με το δεξί χέρι θα στοχίσει στην συνέχεια. Κατεβάζει ο Δημουλιάς. Αρτονάκης. Τον έχασε ο Ρούσος. Το έκανε το φάουλ. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. 14 λεπτά για τους λεγάμενους, 16 για το δεκαλεπτό. Καρτονάκης. Αλλά έφτασε με κάποιο τρόπο στον Καμαριωτάκη και κέρδισε το φαουλ εκείνος. Και έτσι έχουμε βολές. Αστοχή στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 41-24. Χάνει και την δεύτερη, 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Γαλόπουλος θα πάρει το rebound. Ένα βήμα πίσω θα αστοχήσει. Ένα δευτερόλεπτο δεν θα κάνει κάτι αντίθεση. Οι Spurs και έτσι φτάνουμε στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 41-24. Ξεκίνησε μόλις τώρα και η τρίτη περίοδος. 41-24 επιθυμίζω το σκορ. Στοχή ο Καβαριωτάκης, ο Μεσχόρητε, ο Δημουλιάς σε ένα τρίποντο, ακολούθησε στη συνέχεια τον Μουτσιόπουλο. Κατάφερε τελικά να τον αγχώσει και να μην δεχτεί έτσι η ομάδα του το καλάθι. Αλέξης μαζεύει το rebound. Καλαϊτζόγλου. Το δεξί χέρι δεν τελειώνει καλά τη φάση. Μαζεύει ο Δημουλιάς. Σιγαλάς. Πάλι φτάνει στον Καμαριωτάκη μπροστά από τον τον Νινιό. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Νινιός τώρα στην άλλη πλευρά, σιγά του να παίξει. Κινεί έξω. Μουτσιόπουλος εκτελεί, δεν το βάζει. Ευκαιρία. Καλαϊτζόγλου σημαδεύει, όχι σωστά όμως. Και ο Γαλόπουλος καθαρίζει την φάση με το rebound. Γαλόπουλος. Στα αριστερά η μπάλα εκεί πίνω του Μουλιάς. Ωραία, βρήκε τον συμπαίκτη του. Και θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια ο Γαλόπουλος, ο οποίος θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό τον Σαν Αντώνιο Σμέρφς στην τρίτη περίοδο. Εύστοχο στην πρώτη. Στοχή στην δεύτερη, 42-24. Αλεξόγλου. Πήρε την προσπάθεια, δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Σιγάλας.
Κοβελιά στα δεξιά. Έχει μπροστά τον Μουτσιόπουλο, πέρασε η πάσα για τον Σιγάλα, θα χάσει εκείνος από την καλή άμυνα του Καλαϊτζόγλου. Αλέξης με φόρα, αλλά δεν θα φτάσει στον Μουτσιόπουλο, εξαιρετική τρίλα από τον Δεμουλιά. Αλλά θα κάνει το λάθος στη συνέχεια και αυτός. Μουτσιόπουλος από κοντά, θα κάνει το 42-26. Ακινδυνευμένη πάσα, κράτησαν όμως οι λεγάμενοι και έσπασαν και την πίεση με τον Σιγάλα να περνάει το κέντρο. Ο Νάκης θέλει να γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Αλλά η Τζόγλου. Σταυρό αφήνει στον Μουτσιόπουλο από το πλάι αυτός. Δεν θα βρει στόχο. Σιγάλας. Αφήνει ο Μουτσιόπουλος, καταφέρει να του ξεφύγει. Σιγάλας ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει κοντά. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Και θα εκτέλεσει τώρα δύο βολές. Στοχή πρώτη. Παραμένει το 42-26 το σκορ. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα την βάλει αυτή. Για το 43-26. Καλαϊτζόγλου. Κάνει και εκτελεί άμεσα στο Σταύρου. Κοντό το σουτ, μαζεύει ο Καλαϊτζόγλου. Αλέξης αφήνει στον Μουτσιόπουλο. Κράτησε αυτός, δεν σκόραρε στην συνέχεια, βγήκε και τελικά η άμυνα. Σιγάλας. Πέρασε ο Δημουλιάς, έφτασε και μέχρι το καλάθι με το δεξί lay-up. 45-26. Λάθος εδώ, στο κατέβασμα από τον Καλαϊτζόγλου. Ποιος ζητάει για αλλαγή, στην θέση του θα πέρασε ο Ελευθέριος Μουτσιόπουλος. Μαριωτάκης από κοντά, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 47-26. Το συν 21 τώρα η διαφορά για τους λεγάμενους οι οποίοι εξακολουθούν να ελέγχουν τα πράγματα. Σταύρου, ανάποδο λέει, πολύ ωραία κίνηση για το 47-28. Σιγάλας αφήνει στον Αγαλόπουλο, αυτός θα εκτελέσει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Βρετάκος σιγά σιγά ετοιμάζεται να περάσει και αυτός το μάτς. Φτάσε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Νίνιος. 47-30 πλέον. Σιγάλας είναι απέναντι. Η Βουλιά σε εκτελεί. Χλατσοτό, ωραίο πήγε αυτό. 50-30. Ευθέριος Μουσιόπουλος. Αλέξης. Και Σταύρου. Θα σηκωθεί αυτός, δεν θα απαντήσει. Μουσιόπουλος όμως ανανεώνει. Θέλει να βρει έξω τον Αλέξη. Προλαβαίνει αυτό στην μπάλα. Γλιστράει στην συνέχεια όμως ο Νινιός και χάνει. Έδωσαν το λάθος εδώ οι Σμέρτς. Θα ήταν μια εξαιρετική ασίστ αυτή. Αν δεν φτάνει στον Δημουλιά, τον Καρτσονάκη. Παραμένει η μπάλα για τους λεγάμενους. Βρετάκος αστοχή. Παλεύουν για το rebound της Μέρφης, θα το πάρουν τελικά.
μαδρώνεις από την κορυφή. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ. Μπήκε στην πορεία της μπάλας όμως ο Μουτσιόπουλος, αλλά θα το χάσει και αυτός από κοντά. Σιγάλας. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Έχει λίγο το μπροστά του για να τρέξει ο Μουτσιόπουλος. Κάνει τα βήματα και σκοράρει για το 50-32. Και 55 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βρετάκος, Αρσονάκης, σκόνεται για 3, σέρμπολ, μαζεύει όμως ο Δημουλιάς. 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει ο Αγαλόπουλος στο ρολόι, αλλά δεν θα βρει ούτε το δικό τρίποντο στο Στεφάνι. Παραμένει στο 50-32. Μουτσιόπουλος σηκώνεται με τα αριστερό. Αλέξη είναι εκεί για να μαζέψει. Μανουήλ Μουτσιόπουλος τώρα για 3. 50-35. Σιγάλας 3 και 10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πάει μόνος του. Και τα καταφέρνει. Φέγγει μπροστά, εχνιδιασμός εδώ για τους Smurfs με τα αριστερό, δεν θα τελειώσει καλά την φάση, ο ίδιος μάζεψε. Θα σταθεί στο πλάι, εκτελεί τώρα. 50-37. Βγάζουν μια μικρή αντίδραση οι Smurfs και ρίχνουν μια διαφορά στους 13. Σιγαλάς. Πέρασε η μπάλα στον Βρετάκο, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Σταματάει η τρίπλα, ψάχνει επιλογές, αφήνει έξω τον Σιγάλα. Αυτός θα σηκωθεί, δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Αγαλόπουλος, νέα 14 επίθεση. Αντζονάκης, δεν ξέρω να πάταγε. Βρετάκος προσπαθεί να σώσει, θα καταφέρνει τελικά όχι. Έχει πέρασει εκτός η μπάλα, παρά την προσπάθεια και του Βρετάκου και του Δημουλιά. Στάτζος επιστρέφει στο μάτς. Κρατάει ο Μουτσιόπουλος. Μανουήλ τώρα Μουτσιόπουλος. 9 δευτερόλεπτα για τους Smurfs. Τώρα ο Αλέξης. Άρχισαν κάπου την επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι, έδειχαν να κολλάνε, αλλά δίνει την λύση ο Μανδρώνης. Θα κάνει το 50-39, πλησιάζουν σε 11 πόντους και τη λεγάμενη αναγκάζονται να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση, 1.40 ακόμα μας χωρίζει για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Βρετάκος θα φτάσει κοντά, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 52. 39. Τρίτο φάουλ μάλιστα για τον Ρούσο αυτό. Ευτυχώς και στην βόλη του ο Βρετάκος. 53-39. Ωραία, ξεφεύγει ο Μουτσιόπουλος. Το καλάει Τζόγλου. Θα επιχειρήσει το σουτ. Μας εδώ ο Βρετάκος. Σιγάλας περνάει από τον Ποχορίδη. Κρατάει, αλλά θα του κλέψει τελικά ο παίκτης των Σπέρφς. Μανδρώνης. Είναι το φαουλ από τον Στάτζο. Τρίτο φαουλ για τον Στάτζο. Πρώτο ομαδικό για τους λεγάμενους. Αυτό το τρίπο του Μανδρώνη. Καθονάκης. Φεύγει μπροστά. Σταμάτησε την τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Αφήνει τον στον Βρετάκο. Κατευθείαν εκείνος επιχείρησε να βρει τον Δημουλιά. 45 δευτερόλεπτα. Αλλά η Τζόγλου αστοχή. Μαζεύει ο Μουτσιόπουλος.
10 δευτερόλεπτα. Πέρασε, έκανε μια εξητημένη ενέργεια. Δεν τα κατάφερε. Μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σιγάλες αργά αργά, αφήνει τώρα στον Βρετακό. Βαριπλάτη τον Ρούσο, θέλει να του ξεφύγει. Τα καταφέρνει. Και τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Και είναι και το τέταρτο δικό του μάλιστα. Βρετάκουσα στοχή για το 54-39. Μέσα και η δεύτερη, αλλά αν θα στώσει αυτό το ζευγάρι βολέων ο Βρετάκος. Κάνει το 55-39 και 15 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα για να τελειώσει η περίοδος. Πέρασε ο Καλαϊτζόγλου. Έχουν φάουλ να δώσουν οι λεγάμενοι, θα κάνει τώρα μόλις το δεύτερο ομαδικό ο Καρτσονάκης. 8,6 τώρα στο ρολόι. Φαίνει ο Μποφορίδης, αφήνει και πάλι στον Καλαϊτζόγλου. Μουτσιόπουλος από το πλάι με άστοχο το σουτ. 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους λεγάμενους. Σάντιος δεν μπόρεσε να βρει χώρο για να εκτελέσει και φτάνουμε στο φινάλε και της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 55-39. Ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά στο μάτσι λεγάμενοι, οι οποίοι προηγούνται τώρα με 55-39. Συνεχίζει το κυνήγι της Σαραντίνας Μέρς, οι οποίοι ξεκίνουν με ένα τρίποντο του Μανδρώνη. 55-42 τώρα το σκορ. Σάντζος. Ο Βρετάκος εκτέλεσε και το βάλε. 58-42. Καλαϊτζόγλου. Φορά Σταύρου προς τα μέσα. Έχει γίνει το φαουλ από τον Βρετάκο. Όχι από τον Δημούλια, ο οποίος έκανε την τάμπα στην συνέχεια. Εύκολο στην πρώτη βολή ο Σταύρου. 58-43. Χάνει την δεύτερη. Θα τους μάζεψε, αλλά ήρθε και ο Καλαϊτζόγλου για να πάρει και να εκτελέσει κιόλας στην συνέχεια. Ο ίδιος και έκλεψε και εστόχισε στην συνέχεια για το 58-46. Σιγάλας. Παίρνει ο Δημουλιάς. Σταντζός, δίνει το σκρίνο Δημουλιάς, πέρασε και πάσα για εκείνο, θα γυρίσει, θα σκοράρει, θα κερδίσει για το φάουλ. Πολύ ωραία συνεργάστηκαν εδώ Σταντζός και Δημουλιάς για να έρθει αυτό το καλάθι για το 60-46. Δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βόλη για τον ψηλό τώρα των λεγάμενων. Εστοχή και σε αυτή για το 61-46. Καλαϊτζόγλου. Κύριο Σταύρου, πάσα στη γωνία. Σιόπουλος εκτελεί. Θα πήγε το καλάθιμα της ο Βρετάκος. Παίζει με τον Κατσονάκη. Πάσα απέναντι πολύ ψηλή όμως. Δεν μπορούσε να την υποδεχθεί ο Σιγάλας, όσο ψηλά και να πήδηξε. Καλαϊτζόγλου. Πάσα έξω, Μανδρώνης θα το πάρει το τρίποντο. Δεν παίρνει το καλάθι. Τελευταία 8 και 20 στην αναμέτρηση. Κατσομέκης. Πέρασε η μπάλα στον Βρετάκο. Στην πάλι πλάτη τον Νινιό. Μουλιάς. Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση. Μάζεψε ο Μανδρώνης και αφήνει τον Καλαϊτζόγλου για να κατεβάσει εκείνος.
σχίζει το γήπεδο, αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Μουτσιόπουλο. Αστοχή αυτός αρχικά, θα χάσει και την μπάλα στην συνέχεια. Έμειναν μπροστά οι Smurfs με 8 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Σταυρού στα 4, σηκώνεται για 3 εκτός ισορροπίας, δεν παίρνει ούτε τώρα το καλάθι. Κατσονάκη σταματάει, βρίσκει μια γρήγορη εκτέλεση. Μαζεύουν το rebound οι φιλοξενούμενοι με τον Σταύρου. Τώρα βλέπει το χέρι του και κάνει το φαουλ ο Δημουλιάς για να σταματήσει την φάση. Και θα γίνει και η αλλαγή τώρα για τους λεγάμενους, με τον Καμαριωτάκη να επιστρέφει και ο Αγαλόπουλος επίσης θα περάσει το μάτς. Σταύρου. Αστοχή μαζί ο Βρετάκος. Αγαλόπουλος, Βρετάκος με συγχωρείτε. Βρίσκει εκεί η συστημένη πάσα για τον Καμαριωτάκη. Με φάουλ τώρα στον Καμαριωτάκη, αυτός είναι ήδη στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει. Παραμένει το 61-46. Χαλετζόγλου. Μαδρώνης για 3. Αδύναμο το σουτ. Χαλετζόγλου θα επιχειρήσει και από το ύψος της βολής. Ούτε αυτός θα κατάφερε. Παραμένει αμετάβλητο το σκορ. Στατζός. Βρετάκος. Σηκώθηκε, το έχασε. Μαζεύω Καμαριωτάκης. Καλόπουλος έφτασε κοντά, πήρε τα βήματα. Δεν σημάδεψε σωστά όμως. Ο Βρετάκος έχασε την παλιά τα χέρια του. Μαδρώνης φεύγει στην άλλη πλευρά. Πρόλαβε ο Καλαϊτζόγλου. Μουτσιόπουλος από το πλάι βρήκε την πάσα για τον Μαδρώνη. Έκλεισε εκεί η άμυνα των λεγάμενων με δύναμη. Έψαλ πάνω στον Μαδρώνη. Κάνοντας έτσι το τρίτο ομαδικό τους. Τώρα δίνει και το χέρι του Καμαριωτάκη στον αντίπαλό του. Και στην πρώτη, 61-47. Μαζί και την δεύτερη ο ίδιος με το 61-48. Πήρε ο Βρετάκος. Στατζός. Αλόπουλος είναι κοντά του, αυτόν επιλέγει, αλλάζουν την μπάλα δυο τους. 4 δευτερόλεπτα ακόμα, επιλέγει τελικά να εκτελέσει ο Στάτζος για να προλάβει και το ρολόι. Αλλά η Τζόγλου τώρα. Θέματα στην συνέχεια από τον Νινιό. Αλλά έτσι γρήγορα, γρήγορα. Χέρια η κατοχή. Γάλλας βέζει την επίθεση τους λεγάμενους, παίρνει ο Βρετάκος και πάλι σιγάλα στο θέλει το σουτ, θα κάνει έρμπολ όμως. Τελευταία 5,5 λεπτά στην αναμέτρηση. Καλαϊτζόγλου. Πάσα στο πλάι, Μαλτρώνης θα εκτελέσει, δεν θα το βάλει, μαζεύει ο Καμαριωτάκης. Στατζός. Στο πλέον Αγαλόπουλος βλέπει την κίνηση του Καμαριωτάκη. Σιγάλα έκοψε και πήρε και πάλι Αγαλόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα βρίσκει στόχο για το 63-48. Και έχουμε και time out. Καλά.
κάτι λιγότερο από 5 λεπτά από μένα ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 63-48 το σκορ. Μανδρώνης σηκώνεται μπροστά από τον Καμαριωτάκη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Όλα αυτά είναι στα χέρια του Στάτζου. Χαμηλή πάσα έχει βρει στο πόδι του Αλέξου Μουσιμπάλα. Γαλόπουλος παίρνει, θα εκτελέσει κατευθείαν. Όχι για ποιον είναι. Με τους λεγάμενους. Τζος βρήκε την πάσα για τον Καμαριωτάκη από κοντά. Θα δεχτεί το φάουλο εκείνος από τον Μουσιόπουλο. Προσοχή πρώτη. Βάζει και την δεύτερη για το 65-48. Ανδρώνης. Μουσιόπουλος. Αλέξης τώρα από κοντά με τη βοήθεια του Αμπλόη θα μπορέσει να φέρει τους δύο πόντους. Πυροβρετάκος. Πάει στην άλλη πλευρά, σηκώνεται, μετράει κανονικά το καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Βρετάκο, ποιος ανεβάζει πλέον το σκορ στο 67-48 και έχει και μια βολή να εκτελέσει. 43 ακόμα. Οι λεγάμενοι όπως όλα δείχνουν θα φτάσουν στην 10η νίκη τους, θα πάνε στο 15. Τους πέφτει από την άλλη να μην γλιτώνουν την ένατη ήττα και έτσι θα πέφτουν στο 6-9. Στους 20 και πάλι διαφορά και νωρίτερα στο μάτς είχαν καταφέρει να φτάσουν σε αυτή την απόσταση λεγάμενη, το κάνουν και τώρα. Αλέξης του κλέψε την μπάλα ο Καμαριωτάκης. Στάντζος και ο Δημουλιάς δεν πέρασε η πάσα καθώς ήρθε και γρήγορα πίσω ο Μαδρόνης και κόψει την πάσα. Καλά η Τζόγλου στο μάτσο τώρα στην θέση του Αλέξη. Η Μουλιάς πήρε, σηκώθηκε κατευθείαν. Θετικό rebound για τους λεγάμενους οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση. Ο Στάτζος με συγχωρείτε, τώρα θα βρει τον Αγαλόπουλο, γυρίζει αυτός, πάει με πρόσωπο στο καλάθι. Ωραία, θα αφήσει τον Καμαριωτάκη και εκείνος χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα κάνει το 70-48. Μουσιόπουλος σηκώθηκε, δέχτηκε την τάπα από τον Καμαριωτάκη. Βρετάκος. Ο Γιωτάκης γυρίζει, βλέπει ότι έχει χώρο μπροστά του για να φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, 72-48. Αλατζόγλου, θα το πάρει το τρίποντο, θα το βάλει κιόλας για το 72-51. Αγαλόπουλος και τον Βρετάκο. Έκανε το κόψιμο ο Καμαριωτάκης, σηκώθηκε μπροστά από τον Μουτσιόπουλο, δεν μπορούσε όμως να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλαϊτζόγλου, ωραία πάσα δεν πέρασε όμως. Καμαριωτάκης έχει μείνει ξεχασμένος στην άλλη πλευρά, σαν σε προπόνηση. Θα σκοράρει με το 74-51. Ένα και 40 ακόμα. Μουφορίδης από την κορυφή δεν βάζει πολύ δύναμη.
Χατζός, τελευταίο 1,5 λεπτό και επίσημα. Χατζός κρατάει, Μεγαλόπουλος είναι στη γωνία, θα εκτελέσει για 3. Μαζεύει ο Δημουλιάς, ζητάει έξω ο Βρετάκος, τώρα θα πάει μπάλες εκείνον. Για να εκτελέσει από αρκετά μακριά, δεν θα μπει το καλάθι. Βάζω καλά η Τζόγλου, τελευταίες στιγμές στο μάτς. Αστοχή προσπάθεια, τον Μανδρώνη. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Καλόπουλος, αφήνει τον Βρετάκο, δεν πέρασαν έγκαιρα. Στο κέντρο η γηπεδούχη. Καλά η Τζόγλου. Στα δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Θα το πάρει το τρίποντο καλά η Τζόγλου, δεν θα το βάλει. Υφτικήσιμη η μπάλα. Αστοχή προσπάθεια, παραμένουν στους μέρους μπροστά. Καλά η Τζόγλου εκτελεί, θα το βάλει. 74-54. Μετάκο στα 13 δευτερόλεπτα. Μπάλα, φτάνουμε στο φινάλι λοιπόν, νίκη για τους λεγάμενους, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 74-54 επί των Σαν Αντώνιο Σμέρτς.